Ακούτε Λιμπέρο. Και ο λόγος είναι για τον Μαύρο Πόη. Μαύρο, καλημέρα. Τι κάνεις από το Λιμπέρο, είσαι καλά? Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, ναι. Όλα καλά και με το παιδί, εντάξει, γιατί μάθαμε ότι ήσουν ναι, και στο γιατρό. Συγγνώμη, τώρα ήμουν στο γιατρό. Τώρα τελείως. Περαστικά να είναι και. Όχι, δεν είναι τίποτα. Ήρθαμε πιο πολύ για κοντρόλ. Α, τίποτα άλλο. Χθες απόλυτα εύστοχος από την άσπρη βούλα, από το πέναλτι. Ψυχραιμία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και της εμπειρίας φυσικά που διαθέτεις, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Θέλει για να χτυπάς τα πέναλτι, θέλει πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Ναι. Και ηρεμία πιο πολύ, γιατί δεν είναι εύκολα. Αλλά εντάξει. Ευτυχώς κερδίσαμε το παιχνίδι και είμαστε καλά. Και τα δύο τα χτύπησες ψηλά πάντως. Έχει ένα ρίσκο. Ναι, το πρώτο δεν ήθελα τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Πήγε πολύ. Ευτυχώς πήγε μέσα, αλλά δεν ήθελα τόσο πολύ. Χθες πάντως ο Άρης, νομίζω ότι Μαύρο κέρδισε χωρίς γενικά να κοπιάσει, να κουραστεί ιδιαίτερα. Δεν ήτανε. Περιμέναμε, ίσως περιμένατε κι εσείς ενδεχομένως τη θύελα να είναι πιο δυνατή από αυτό που τελικά είδατε στο γήπεδο. Ναι, και εγώ περίμενα πιο δύσκολο αγώνα, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Ευτυχώς για μας, γιατί έχουμε τώρα πάλι παιχνίδι Κυριακή. Μας βοήθησε πάρα πολύ το πρώτο γόλ στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και μετά στο δεύτερο είχαμε κατοχή, δεν είχαμε προβλήματα. Δεν είχαν χάσει πάντως μέχρι χθες. Ο αντίπαλος του Άρη, η Θύελλα, δεν είχε χάσει μέχρι χθες εκτός έδρας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το είχαμε μιλήσει στα πολιτεία, ότι εκτός έδρας δεν είχαν χάσει παιχνίδι. Εντάξει, ήρθε η ώρα να χάσουν. Νομίζω ότι παίξαμε καλά χθες και αξίζαμε την νίκη. Πάντως, Μαύρο, ο Άρης κάνει ευκαιρίες, ειδικά μετά το 20 λεπτό έκανε 3-4 μαζεμένες, αλλά δεν βάζει το εύκολο γκολ. Γιατί συμβαίνει αυτό, πιστεύεις? Κάναμε ευκαιρίες, ναι. Ο Καπνίδης είχε 2-3, μετά ο Ματζίδης είχε άλλη μία. Το σημαντικό για μένα είναι ότι έχουμε ευκαιρίες. Το γκολ θα έρθει. Χθες έπαιζε ο Κασίγιας με τους άλλους. πήγε καλά το μεταφύλαξη. Το γκολ θα έρθει. Για μένα τώρα ο Καπνίδης είναι πολύ καλά, πέσει πολύ καλά και το γκολ θα έρθει. Γιατί όπως είπα τώρα, έχει ευκαιρίες. Το πρόβλημα είναι, άμα δεν είχαμε ευκαιρίες, εκεί θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα εγώ το βλέπω θετικά πράγματα σε κάθε αγώνα. Μαυρό, νιώθεις μια δικαίωση με την επιλογή που έκανες να έρθεις στον Άρη? Γιατί κάποιοι βιάστηκαν να πούν δεν μπορεί να παίξει άλλο ο Μαύρο, έχει προβλήματα με τα πόδια του, δεν θα παίξει, τι τον παίρνετε αυτό τον παίκτη, δεν έπαιξε πέρσι πολύ, δεν τον ήθελε η ομάδα Πανεγιάλιος πια ήτανε. Νιώθεις δικαιωμένος με την επιλογή σου? Εγώ τώρα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί όλα αυτά που είπανε το βλέπουμε τώρα ότι είναι ψέματα. Και εγώ το είπα όταν ήρθα στον Άρη ότι ήταν ψέματα. Βέβαια πέρσι είχα ένα πρόβλημα στο γόνατο, που όλοι έχουμε προβλήματα, ναι. Είναι κάτι normal. Αλλά πιο πολύ αυτό που είπανε και αυτή την ομάδα που τελικά δεν πήγα, είναι ψέματα. Γιατί, εντάξει, δεν θα πω τώρα τι έγινε εκεί, γιατί εγώ δεν είμαι κακός άνθρωπος όπως είναι αυτοί εκεί. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω τι έγινε και δεν θέλω να μιλήσω κι άλλο. Φαίνεται τώρα ότι είμαι καλά και μακάρι να πάει ο Άρης καλά και όλα καλά θα είναι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για αυτό το πρόβλημα. Η αυτή αναποδιά σου άνοιξε όμως ένα δρόμο να έρθει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι? Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Αυτό το πρόβλημα που έχεις εκεί στο Αίγιο σου άνοιξε μια πόρτα όμως να έρθει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι, δεν ήταν στο Αίγιο, ήταν στο Άργο. Στο Άργο, συγγνώμη, στο Παναργιακό. Ναι, ναι, εκεί. Γιατί εκεί εγώ, εντάξει, ήταν ο Λουτσιάνο εκεί ο προπονητής που παίξαμε μαζί. Και μου ήρθε να.
μου λέει μια μέρα να έρθω να παίξω εκεί. Πήγα μία-δύο μέρες, αλλά τα πράγματα δεν ήταν όπως τα μιλήσαμε. Mm-hmm. Γι' αυτό αποφάσισα εγώ να φύγω και μετά είπανε από την ομάδα, είπανε ψέματα που δεν είναι ωραίο. Αλλά μέχρι τώρα εγώ δεν είπα τίποτα γιατί δεν είμαι τέτοιος. Και όλοι στο ποδόσφαιρο ξέρουμε. Όλοι στο ποδόσφαιρο ξέρουν ποιος είμαι εγώ και είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι όπως είναι. Και είσαι και καλός παίκτης, γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ και βοηθάς τον Άρη μέχρι στιγμής. Εντάξει, αυτό δεν το λέω εγώ. Αλλά μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα, δεν... τώρα να έρθει ένας από μια ομάδα και να πει ότι εγώ δεν πέρασα τα εργομετρικά, ότι δεν ήμουνα καλά και αυτά, δεν είναι ωραία. Πώς είναι γενικά τα πράγματα στον Άρη, Μάουρο, γιατί ο Άρης κάνει μια καινούρια προσπάθεια φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική για να λύσει τα προβλήματά του. Εσύ που είσαι ένας έμπειρος και με πολύ μεγάλη παρουσία εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, πώς τη βλέπεις αυτή την καινούρια προσπάθεια? Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Έχουμε κάθε μέρα προβλήματα. Αλλά εντάξει, εμείς όσο μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα, δεν έχουμε παράπονα με τίποτα, κάνουμε όσο μπορούμε, παίζουμε δυνατά. Ευτυχώς για μας τώρα τα τελευταία αποτελέσματα είναι καλά. Και άμα η ομάδα έχει αποτελέσματα καλά και πάει καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Θεωρείς ότι, το λένε πολλοί, ότι ο Άρης χρειάζεται ακόμα 2-3 πόη για να βγει άνετα στη Β' Εθνική? Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτό είναι θέμα προπονητής. Mm. Αυτός ο κύριος Κάμπος και ο κύριος Απαλή ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό που μπορώ να πω εγώ τώρα, ότι έχουμε καλή ομάδα. Τα παιδιά τώρα που είναι στην ομάδα έχουν ποιότητα και θα δώσουν πολύ σενάρι. Όχι μόνο φέτος και τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Με την εμπειρία σου, Μαύρο, έγινε πολύ λόγος για δύο παίχτες που έφυγαν πλέον, τον Ελουντούλο και τον Σανιά. Εσύ που είσαι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο κήπεδο, επειδή εμείς δεν τους έχουμε δει να παίζουν, πέρα από ένα-δύο φιλικά τον Σανιά, θεωρείς ότι ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Ήταν καλοί, ναι. Εγώ που έκανα προπόνηση μαζί τους, πόσο, δυόμισι μήνες. Mm-hmm. Ήταν καλοί παίκτες, ναι. Καλοί παίκτες, ναι. Ειδικά ο Σανιά μ' άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, τώρα έφυγε, δεν... Ναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι και δική σου απόφαση. Αυτή είναι απόφαση. Εγώ καθαρά το αγωνιστικό. Αλλά, ναι, ο Σανιά ήταν πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός. Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ο Άρης μένει είναι πρώτος. Βέβαια υπήρξε μια αναβολή στα μάτς της Καβάλας και του Πανσεραϊκού. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή θα κάνει ο Άρης το ξεπέταγμα? Θα πάρει μια διαφορά που να είναι και πιο άνετος, ή πιστεύεις θα κρυθούν όλα στα παιχνίδια με την Καβάλα, τα δύο που έχει ο Άρης, και με τον Πανσεραϊκό μες στο Χαριλάου? Εντάξει, κοίτα, μέχρι το τέλος τώρα υπάρχουν ακόμα 19 παιχνίδια. Mm-hmm. Που είναι πολλά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κερδίσουμε, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Από τη μέρα που ήρθε ο κύριος Κάμπος, που έχουμε 5 νίκες και μια ισοπαλία, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μετά θα δούμε στο τέλος πώς θα πάει η Καβάλα, πώς θα πάει ο Πανσεραϊκός και θα δούμε. Αλλά τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίζουμε έτσι, να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Εσύ πάντως συνεχίζεις να σκοράρεις, έχεις φτάσει ήδη τα 6 γκολ, είσαι πρώτος σκόρερ στον όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, τον οποίο συμμετέχει ο Άρης. Πού θα σταματήσεις, πώς θα θες? Χτυπάει και τα πέναλτι όμως, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πέναλτι. Σωστό, έλα χτύπησέ το εσύ, έπρεπε να μου πεις. Ναι, δεν είναι εύκολα. Έτσι. Μακάρι να έρθουν και άλλα γκολ. Όχι εγώ μόνο, και ο Καπνής που το ψάχνει πάρα πολύ, και ο Ματζής, και όλα τα παιδιά που είναι εκεί, που πέσουμε εκεί μπροστά, να έρθουν και άλλα γκολ. Σ' ακούω πάντως, τον πιστεύεις τον Καπνίδη, έτσι το λέω, ναι. Λέω για τον Καπνίδη γιατί είναι ένα νέο παιδί. Ο Παναγιώτης Ματζίδης έχει την πορεία του στα γήπεδα της Ελλάδος. Τον πιστεύεις τον Καπνίδη, από ό,τι καταλαβαίνω?
Ναι, γιατί το βλέπω κάθε μέρα. Πώς δουλεύει, πώς κάνει προπόνηση. Έχει πολύ όρεξη κάθε μέρα. Θέλει πολύ να παίξει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν σκοράρει, για παράδειγμα, 2-3 παιχνίδια, θα σκοράρει. Γιατί αυτό που σου λέω τώρα, έχει πολύ όρεξη. Αυτό είναι πολύ καλό. Χθες πήγες, του έβγαλες μια πολύ καλή σέντρα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά... Ο Κασίγιας το έβγαλε. Ο Κασίγιας. ναι. Θα έρθει το γόρ, θα έρθει. Πριν σε ευχαριστήσουμε, βλέπεις τους αντιπάλους όταν παίζουμε τον Άρη να δίνουν κάτι παραπάνω, δηλαδή να είναι η ευκαιρία τους. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα που θα πάτε στο Σουφλί και έχει μια πολύ καλή ομάδα εκεί, ο Εύρος Σουφλίου, είναι το παιχνίδι... της χρονιάς για αυτούς. Έτσι το περιμένουν. Ναι. Λογικό είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Και όταν έπαιξα Super League με τον Άρη, έδωσε κάτι παραπάνω. Γιατί ήταν ένα όμορφο παιχνίδι. Το θυμόμαστε. Οπότε το ξέρω καλά, γιατί ήμουνα αντίπαλος πολλά χρόνια τότε. Το ξέρω καλά. Βλέπεις καθόλου Super League, βλέπεις άλλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, βλέπεις την Ξάνθη? Δεν βλέπω πολύ. Βλέπω βέβαια τα highlights και τα αποτελέματα, αλλά δεν βλέπω πολύ. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαύρο, να ευχηθούμε να συνεχίσεις να σκοράρεις, να πάνε όλα καλά και να κάνεις και καλές γιορτές. Να ευχηθούμε και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης για σας. Να είσαι καλά. Γεια.